Θα σας πάω σε τηλεοπτικά νέα. Συναντήσαμε τη Χριστίνα Ζάχου, δημοσιογράφο στο ΑΕ Εφημερίδα, και ρίχνει τώρα η Χριστίνα τηλεοπτικές βόμβες. Τι συμβαίνει με την Τατιάνα Στεφανίδου? Θα τη δούμε το χρόνο στην τηλεόρασή μας. Αποκαλύπτει ποιο είναι το τηλεοπτικό δίδυμο που κλείδωσε για το Σαββατοκύριακο στον Αντένα και πολλές άλλες τηλεοπτικές εξελίξεις. Πάμε να ξεκινήσουμε από το Μέγκα και την πρωινή ζώνη, τη Φέη Σκορδά. Η Φέη Σκορδά πηγαίνει και αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη. Νομίζω θα ξεκινάει από 9.30 και ίσως παραταθεί μέχρι τη 1.20, οπότε έχουμε και αλλαγή στο δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει βρει την τελική της ομάδα. Το μόνο που είναι γνωστό είναι ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έχει κλείσει και μάλιστα απέρριψε πρόταση για να είναι στο πάνελ της Φέη Σκορδά. Ούτε είναι σίγουρο αν θα είναι τελικά ο Άγγελος Βουράκης, ενώ είναι από τα πρόσωπα που τον θέλει Φέη. Δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα στα πρόσωπα, στη δομή ακριβώς της εκπομπής, πώς θα είναι. Σίγουρα θα έχει ψυχαγωγικό και ενημερωτικό κομμάτι. Πάμε τώρα στη Δανάη Μπάρκα. Θα ξεκινάει λίγο μετά το δελτίο. Προστίθεται ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος και η Μαρία Ένεσλη, η οποία πήγε πολλά χρόνια από την τηλεόραση. Δεν θα έχουν καθόλου ενημερωτικό κομμάτι. Ούτε θα υπάρχουν ζώδια. Θέλουν να κάνουν, οι πληροφορίες μου, οι δικές μου λένε ότι θέλουν να κάνουν λίγο μια πιο φαν εκπομπή. Πάμε τώρα στον Κώστα Τσουρό το Σαββατοκύριακο. Ο Κώστας Τσουρός νομίζω ότι έκανε την κίνηση ματ. Παίρνει τον Αντρέα Μικρούτσικο. Και ίσως λίγο αυτό δυσκολέψει απέναντι την Ναταλία Γερμανού, γιατί έχω την εντύπωση τώρα ότι η Ναταλία Γερμανού δεν θα έχει τόσο απέναντί της να αναμετρηθεί με τον Κώστα Τσουρό όσο με τον Αντρέα Μικρούτσικο. Πάμε και στην Ναταλία Γερμανού. Προς το παρόν η μόνη σίγουρη θεωρείται η Ελιάνα Χρυσικοπούλου. Υπάρχει μια εμπλοκή πάλι με τον Άγγελο Βουράκη που τον θέλει και η Φέη Σκορδά. Οπότε δεν έχει κλείσει αυτό το κομμάτι, το ενημερωτικό κομμάτι της εκπομπής. Πάμε τώρα στον Αντένα. Πάμε στο Γιώργο Λιάγκα, στο πρωινό. Αποχωρεί η Ναταλία Ανδρικοπούλου, με την οποία δεν δέσανε και πολύ καλά. Δεν ήταν επιτυχημένη η συνεργασία τους. Προστίθεται η Αφροδίτη Γραμμέλη, η οποία, να πούμε ότι δεν θα είναι μόνο στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Η Αφροδίτη θα κάτσει στο πάνελ της εκπομπής. Η Λίτσα Πατέρα. Η Λίτσα Πατέρα νομίζω έχει να κάνει ένα τελευταίο ραντεβού με τον Αντένα. Ότι δεν θα είναι στο Γιώργο Λιάγκα είναι δεδομένο. Πάμε τώρα στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά και πάρα πολλά πρόσωπα. Τελικά, ποιοι θα είναι οι παρουσιαστές? Ο Θανάσης Πάτρας έχει κλειδώσει. Αυτό είναι σίγουρο από την πρώτη στιγμή. Ούτως ή άλλως τον θέλανε πάρα πολύ. Θα είναι μαζί με τον Δημήτρη Πανόπουλο. Δύο άντρες παίρνουν τη σκυτάλη. Οπότε έχει κλείσει Θανάσης Πάτρας, Δημήτρης Πανόπουλος. Θα είναι και άλλοι μπροστά. Θα υπάρχει δημοσιογραφική ομάδα που θα μπαίνει και θα λέει τα θέματα της και θα βγαίνει. Δηλαδή, είναι λίγο στην αναζήτηση σε αυτό το κομμάτι. Πάμε στην Σούπερ Κατερίνα. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης επιστρέφει. Οπότε λίγο αυτή τη σύνθεση Κατερίνα Καινούριου, Γρηγόρη Γκουντάρα, Στέφανο Κωνσταντινίδη, την ξέρουμε, δεν είναι κάτι καινούριο. Ενδιαφέρον έχει ότι στην ομάδα προστίθεται η Κατερίνα Παπακοστοπούλου και στο ενημερωτικό κομμάτι επιστρέφει ο Ξενοφόνος Κιτζής και θα έχουμε αλλαγές και σε κάποια πρόσωπα στη δημοσιογραφική ομάδα. Προστίθεται ο Στέλιος Δρουμαλιάς. Με τον Γιάννη Πουλόπουλο προς το παρόν δεν είναι ένα ερωτηματικό, γιατί ο Γιάννης ούτως ή άλλως δεν ήθελε να είναι καθημερινά λόγω ότι δραστηριοποιείται και σε ένα άλλο κομμάτι. Πάμε λίγο τώρα στο Open. Έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα, η Ελένη παραμένει για το καθημερινό, για ψυχαγωγική εκπομπή. Είναι λίγο ακόμα στον αέρα, αλλά είναι από τα πρόσωπα που τη θέλουν στο κανάλι. Τατιάνα Στεφανίδου. Η Τατιάνα Στεφανίδου είχε κάνει στην αρχή ραντεβού με την Buckingwell για να είναι στο Open. Ωστόσο, δεν προχωράει αυτό το σενάριο. Οπότε αυτή τη στιγμή η Τατιάνα μένει εκτός την ερχόμενη σεζόν, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε. Υπάρχουν αλλαγές που μπορεί να γίνουν τελευταία στιγμή. Νομίζω κάτι τέτοιο την πάει η Τατιάνα. Ότι κάποιο πρόγραμμα δεν του λέει, μπαίνει η Τατιάνα. Να πιαστούμε από την τελευταία φράση της Χριστίνας. Εξαιρετική συνάδελφος. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Τατιάνα, παιδιά, είναι asset για όποιο κανάλι δουλεύει και η εκπομπή της. Και νομίζω ότι πραγματικά αυτό που λέει η Χριστίνα στο τέλος. Ότι θα βρεθεί χρυσή τομή και θα είναι κάπου. Μπορεί να μην υπάρξει. Είναι πολύτιμη. Μπορεί να μην υπάρξει χρυσή τομή, τουλάχιστον για δύο-τρεις μήνες. Αλλά για φέτος. Ή για λίγους μήνες. Εγώ δεν θυμάμαι πότε τηλεοπτική χρονιά χωρίς την Τατιάνα.
Δεν θυμάμαι, να έχει μείνει εκτός. Το 94. Εμένα αυτό... Να μην είναι... Από ειδήσεις από τον Αντένα. Αυτό που σκέφτομαι για την Τατιάνα Στεφανίδου είναι ότι είχε, για το ρεπορτάζ αυτό λέει, είχε αποφασίσει ο Α να σταματήσει τη ζώνη λόγω καμερών, λόγω στούντιο, λόγω οπερατέρ και να βάλει ταινία επανάληψη. Για οικονομικούς λόγους, ναι. Γιατί δεν είπε ένας ολόκληρος σταθμός στην Τατιάνα Στεφανίδου να σε πάω Σαββατοκύριακο, να σε πάω σε άλλη ώρα, να σε πάω πιο βράδυ. Αυτό γιατί μου κάνει εντύπωση. Δεν ήθελε προφανώς. Προφανώς και δεν ήθελε. Και μετά οι όποιες συζητήσεις έγιναν μετά με την Barkingwell, γιατί ήταν σε αυτό το πλαίσιο, ήταν μόνο με την Barkingwell, δεν ήταν με το Open, ναι, όπως ναι, είχε ακουστεί. Ήταν με την Barking για να είναι στο Open, να είναι αλλά στο στην open εταιρεία. Ναι, απλά τώρα επειδή υπάρχει και αυτό το αν θα είναι μόνο το Open χωρίς τον Νίκο Κοκλώνη και την Barkingwell, πάντως εγώ ξέρω, οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν υπάρχει κανένα έτσι, καμία συνεργασία με την Barkingwell για το Open, αλλά ούτε και το Open καθαρά θέλει την Τατιάνα στο πρόγραμμά του. Ίσα-ίσα ξέρω ότι θέλουν μια ενημερωτική εκπομπή κοινωνική. Εντάξει, στο πρόγραμμα υπάρχουν, το Open. Αυτό δεν κάνει. Αυτό είναι άλλες, ναι. Την Τατιάνα δεν θέλουν να το κάνει. Υπάρχουν ακόμα μία-δύο περιπτώσεις που θα μπορούσε να εξετάσει. Εντάξει, το ξέρει ίδια καλά. Εγώ νομίζω ξέρω ότι μιλούσε. Συγγνώμη, εγώ τώρα μιλούσε με, τον, με την Barkingwell. Ναι, 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 μιλούσε. Ήταν ένα κλείσει. Θεωρώ ότι αν έμενε ο Νίκος Κοκλώνης στο Open, θα βλέπαμε την Τατιάνα Στεφανίδου στο Open. Είχε κλείσει και η ώρα, νομίζω. Ήταν μεσημέρι. Ναι, και ακόμα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά στο συγκεκριμένο κανάλι. Οπότε δύσκολα θα δούμε σύντομα, σύντομα πράγματα. Εγώ, νιώθω ότι είναι ρευστά γενικά τα πράγματα. Αυτό που είπε η Χριστίνα Ζάχου. Αλλά εδώ έχουν ακόμα συγγνώμη. Δεν έχει κλείσει ομάδα. Στο συγκεκριμένο κανάλι. Το Open είναι οπότε... δεύτερη χρονιά που τα ταλαιπωρείται. Την πρώτη χρονιά με τον ερχομό τη Μπάρκιν, το άλλο με το φεδιό τη Μπάρκιν, δυστυχώς. Εμείς το ζήσαμε εγώ τόσο φεύγοντας από εκεί, την αγωνία των παιδιών, την οποία όσοι έχουν μείνει δυστυχώς την έχουν και πάλι. Έχει σχεδόν κλειδώσει το ότι θα υπάρχουν οι δύο εκπομπές, η καθημερινή με την Ελένη Τσολάκη και το Σαββατοκύριακο με την Κατερίνα Ζαρίφη. Στείνονται, είναι προς αναζήτηση όλων των. Και φυσικά προφανώς αναζητείται όλο το υπόλοιπο το πρόγραμμα. Ενδεχομένως οι άνθρωποι θα το κάνουν, δεν ξέρουμε αν θα είναι τελικά ο Τζόνι Καλημέρης ή κάποιο άλλο τέλεχος. Ναι. Απλά αυτό που είπε η Μαριάντα. Και πρέπει να φτιαχτεί ένα κανάλι σχεδόν από το μηδέν. Αν βγάλουμε την ενημέρωση και τον κύριο Παναγιώτο. Όπως είπε η Μαριάντα ότι είναι όλα ρευστά, εγώ πιστεύω ότι μέχρι να ξεκινήσει η σεζόν θα σκάσουν και άλλα πράγματα σοβαρά στο τηλεοπτικό κομμάτι που ακόμα ας πούμε, δηλαδή, έχει να κάνει δηλαδή, με πολύ πιο πάνω από παρουσιαστές. Θα έχουμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα ακόμα, για πολύ καιρό ακόμα, συγγνώμη, για το συγκεκριμένο κανάλι. Mm-hmm. Πάρα πολλές εξελίξεις έρχονται και δεν ξέρω αν θα είναι μέσα στο μήνα αυτό. Έλα, κανάλια, όμως, εγώ λέω να ξεκινήσει η σεζόν, το πάμε. Με την Πάρκα τελικά έχουμε τη Μαρία Ενέζηλη, ότι η Μαρία Ενέζηλη επιστρέφει. Ναι, αυτό το οποίο το είχαμε διαβάσει τελικά το ισχύει και το ρεπορτάζ της Χριστίνας που είναι έγκυρο και για τον Βαγγέλη και για τη Μαρία Ένεζλη. Εγώ να ρωτήσω για κάποιο άλλο. Ναι, για τον Αντένα. Εσείς σίγουρα τα ξέρετε. Ναι, Θανάσης Πάτρας και ο... Ο Δημήτρης Πανόπουλος. Ωραίο δίδυμο αν κάτσει μπίλια εκεί τελικά. Πότε που θα κάτσει ότι... μπίλια όμως. Γιοφύρη της Άρτας αυτή η εκπομπή. Σύμφωνα με την αφού δεν ανακοινώθηκε σήμερα. Έτσι, Μαρτζή, αφού δεν έγινε σήμερα. Λοιπόν, με την παρουσίαση προγράμματος που έγινε σήμερα και όλος δεν αναφέρθηκαν τα στελέχη στη ζώνη του Σαββατοκύριακο και μάλιστα είπαν ότι σε 1-2 εβδομάδες θα ανακοινωθούν οι παρουσιαστές. Πάντως, φαίνεται να κλειδώνουν, έτσι ο Θανάσης Πάτρας με τον Δημήτρη Πανόπουλο. Το δικό μου το τηλεοπτικό ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα υπάρχει πάνελ. Θα μπαίνουν ίσως κάποιοι συνεργάτες με το ρεπορτάζ που υπάρχουν. Θα είναι οι δυο τους στο πλαίσιο του infotainment, μια έτσι εκπομπή αντρική, θα έλεγα εγώ, υπόθεση. Ωραία είναι, μου αρέσουν και οι δύο. Αν καταφέρουν και κλείσουν. Άλλοι, έτσι, θεωρώ ότι θα υπάρχουν και η μία στάνταρ κοπέλα, οι δύο, που θα είναι ένα τσικ πιο κάτω, θα υπάρχει μια πλαισίωση. Θα το δούμε πώς ακριβώς. Έχει σημασία να δούμε, ξέρεις, ότι η πρώτη επιλογή ήταν ο Θανάσης με τον Ουγγαρέζο, ναι, και καταλήγει στο Θανάση και στο Δημήτρη Πανόπουλο. Πιο ενημερωτικό. Για μένα και τα δύο σχήματα θα ήταν πολύ ωραία. Ωραίο για τον Δημήτρη, ο οποίος θα τεθεί και λίγο κάπως ψηλό απέναντι στην Αταλία. Λίγο... Να απαντήσω λίγο γρήγορα και στον Κωνσταντίνο για την Ένεσλη. Ναι. Το δικό μου το τηλεοπτικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Βαγγέλης ο Χαρισόπουλος με τη Μαρία Ένεσλη δεν έχουν υπογράψει, είναι σε συζητήσεις, όπως επίσης δεν είναι να είναι μόνιμοι συνεργάτες. Ξέρω ότι θα υπάρχουν κάποιες ενότητες συγκεκριμένες που θα σχολιάζουν και για να σας σοκάρω, θα σας πω ότι θα υπάρχει gossip, Κωνσταντίνε, στην εκπομπή του. Το πα! Πού θα είναι το πα! Θα είναι κρυμμένο. Ναι, εννοείται, που ξέρω. Το έχω ζήσει. Πώς θα το ονομάσουν τον gossip. Όπως υπήρχε gossip,
θα υπάρχει πάντα στα πλαίσια της Danais Barca. Έτσι, το πώς το υποστηρίζει η ίδια και η ομάδα της. Παιδιά, θα δούμε πεσήματα. Αυτό είναι το θέμα. Αφήστε δηλαδή να δούμε, γιατί εγώ πιστεύω ότι η εκπομπή της Danais, χωρίς να ξέρω τίποτα, ναι, ειλικρινά, θα είναι κάτι μεταξύ I Love Σουκού και Ζαρίφη. Ωραία. Είναι ηθοποιοί, θα κάνουν ωραίο πράγμα και μου... Ναι, εντάξει, μην το βλέπουμε πάρα πολύ. Στις συγκεκριμένες εκπομπές είναι... που αναφερθεί... Απα, ναι. Όχι, όχι, λέω, θα είναι μια μίξη κάτι χιουμοριστικό, οπότε δεν θα γίνει μέρος, δεν θα έχει γκόσιπ από την έννοια του κατηναριού. Μα το είχε, ρε παιδιά, τον γκόσιπ. Ναι, ρε παιδιά, το είχε αυτό το γκόσιπ. Και βλέπουμε και μια στροφή προς τη θετικότητα. Ναι, σημαντικό. Ευτυχώς. Νησάφη πια με την ενημέρωση. Όχι, ενημέρωση να έχεις, βρε παιδί μου. Αλλά αυτή η βρύλα, η ξυνήλα και η κακία. Δηλαδή, ναι. Θα είναι ωραία, μεσημέρια χαμογελαστά.